Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΚΕΔΕ αποδεικνύεται περίτρανα ότι όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν για δίθεν προσλήψεις και μάλιστα παράνομες στους Δήμους είναι ψευδή, ανυπόστατα και συκοφαντικά. Καμία μα καμία πρόσληψη δεν έγινε τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, σημειώθηκαν δεκάδες χιλιάδες αποχωρήσεις λόγω συνταξιδοτήσεων. Κάποιες αλχημίες που έγιναν με προθέσεις και επαναπροσθέσεις των ίδιων θέσεων για εποχικές εργασίες σε δομές πρόνοιας των Δήμων δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι στους Δήμους έγιναν μόνο προσλήψεις εποχικού προσωπικού, έπειτα από προκηρύξεις, εγκρίσεις Υπουργείων και ΑΣΕΠ για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αυτά τόνισε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών, κ. Σίμος Δανιλίδης, μιλώντας στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε ομόφωνα να κληθούν οι Δήμοι, μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, να ενημερώσουν σωστά τα μέσα ενημέρωσης των περιοχών τους, καθώς και τους πολίτες για το θέμα, που αποτελεί μια ακόμη αβάσιμη και άδικη επίθεση προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Στη συνεδρίαση, ο κύριος Δανιλίδης, με την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Αρμόδιας Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, έκανε επίσης ενημέρωση για την προκήρυξη των προνοιακών προγραμμάτων για βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ατόμων με αναπηρία, η προθεσμία για την οποία λήγει την Τετάρτη. Τα προγράμματα αυτά συνολικού προϋπολογισμού 125 εκατομμυρίων ευρώ απευθύνονται σε Δήμους και για την ενημέρωση των Δήμων για θέματα σχετικά με την αξιοποίησή τους, ο κ. Δανιλίδης επισκέφθηκε τους Δήμους της Περιφέρειας. Η τοπική αυτοδιοίκηση διαμαρτύρεται για το ύψος του συνολικού ποσού και ζητά την αύξησή του προκειμένου να καλυφθούν όλες οι διαρκώς αυξανόμενες λόγω κρίσης ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Αύξηση που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη διαδικασία της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ. Η αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας έχει αποδείξει ότι είναι πρωταθλήτρια στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων. Για το λόγο αυτό η πολιτεία πρέπει να την εμπιστευτεί και πάλι και να διοχετεύσει προς τα προγράμματά της όλα τα διάθετα ποσά. Αυτό δεν θα είναι μόνο προς όφελος των Δήμων που θα μπορούν να προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, αλλά και προς όφελος της πατρίδας μας, αφού με τον τρόπο αυτό θα εμφανίζεται ως ικανή να απορροφήσει μεγάλα ποσά, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δανιλίδης. Τέλος, την ερχόμενη Δευτέρα, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για δημάρχους και στελέχη Δήμων που εμπλέκονται στην ένταξη και χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ. Στόχος της προσπάθειας αυτής, όπως εξήγησε ο κ. Δανιλίδης, είναι να ενταχθούν ακόμη 35 με 40 έργα Δήμων προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Νεάπολης.